Καλή σας ημέρα. Θέλω να σκεφτείτε για λίγο εσείς που τα παραπανήσια κιλά σας προκαλούν καθημερινά άγχος και σας στερούν σίγουρα πολλά. Μέχρι πού θα φτάνατε για να τα μειώσετε? Φαντάζομαι ότι έχετε δοκιμάσει κάθε δίαιτα που υπάρχει, έχετε ξοδέψει μία περιουσία αγοράζοντας προϊόντα που σας υπόσχονται σώμα μοντέλου και στο τέλος της ημέρας αυτό που πετυχαίνετε είναι μόνο η απογοήτευση. Αλήθεια, σκεφτείτε για λίγο μέχρι πού θα φτάνετε για να μειώσετε το σωματικό σας βάρος. Θα φτάνατε παραδείγματος χάρη μέχρι το χειρουργείο για μία επέμβαση βαριατρικής? Ή μήπως θα ήσασταν διατεθειμένοι να προχωρήσετε σε κάτι ακόμη πιο δραστικό? Όπως για παράδειγμα να ενφυτεύετε στο σώμα σας ένα μικροτσιπ το οποίο θα είχε αυτό τον έλεγχο της πείνας και του κορεσμού. Δεν αστειεύομαι καθόλου. Ελβετοί βιοτεχνολόγοι ανακοίνωσαν ότι έχουν κατασκευάσει ένα μικροτσιπ το οποίο θα είναι σε θέση να παρακολουθεί τα επίπεδα των λιπαρών στο αίμα, και όταν αυτά θα φτάνουν σε υψηλά επίπεδα, το μικροτσιπ θα παράγει μία ουσία η οποία και θα στέλνει το μήνυμα του κορεσμού στον εγκέφαλο. Οι Ελβετοί, για να αναπτύξουν επιτυχώς το μικροτσιπ το οποίο όταν θα εμφυτεύεται στο σώμα θα είναι σε θέση να ελέγχει την πείνα, πήραν διαφορετικά ανθρώπινα γονίδια τα οποία είναι υπεύθυνα μέσω των προϊόντων τους να στέλνουν μήνυμα στον εγκέφαλο ότι ο οργανισμός είναι πλήρης από φαγητό, ότι έχουμε δηλαδή χορτάσει. Δοκιμές μιας πρώτης εκδοχής του μικροτσιπ σε ποντίκια έδειξαν ότι το εμφυτεύσιμο κύκλωμα βοηθούσε τα παχύσαρκα ποντίκια να χάσουν βάρος χωρίς να παρέμβουν οι επιστήμονες στο φαγητό τους. Οι ερευνητές δηλαδή έβαζαν στο πιάτο τους την αγαπημένη λιπαρή τροφή των ποντικών και αυτά ήταν ελεύθερα να τρώνε όσο θέλουν. Μόλις όμως έτρωγαν τα ποντίκια και έτσι το επίπεδο των λιπαρών στο αίμα τους ανέβαινε, το μικροτσιπ έμπαινε σε λειτουργία και έστελνε μήνυμα στον εγκέφαλο ότι έφτασαν τα επίπεδα κορεσμού, ότι δηλαδή έφαγαν αρκετά και έτσι εκείνα σταματούσαν να τρώνε. Όπως ήταν φυσικό, τα παχύσαρκα ποντίκια έφταναν σύντομα στο φυσιολογικό τους βάρος. Οι ειδικοί πιστεύουν σε λιγότερο από 10 χρόνια θα έχουμε έτοιμο ένα μικροτσιπ το οποίο θα είναι ιδιαιτέρως αποτελεσματικό όχι μόνο στον έλεγχο της πείνας και στο σωματικό μας βάρος, αλλά ενδεχομένως λειτουργώντας με διαφορετικούς συνδυασμούς γονιδίων να συμβάλλει στη θεραπεία κι άλλων πολλών ασθενειών. Ας γυρίσουμε όμως πίσω στο πρώτο μας ερώτημα. Μέχρι πού θα φτάνατε για να μειώσετε το σωματικό σας βάρος? Και για να προκαλέσω ακόμη περισσότερο, μήπως θα ήταν σοφότερο να μην φτάνει κανείς στο επίπεδο να σκέφτεται την απάντηση σε αυτό το ερώτημα κατόπιν εορτής? Το προλαμβάνει καλύτερον του θεραπεύειν. Αυτό σας λέω. Η τροφή μας δεν πρέπει να είναι τον χολητικό μας. Η τροφή μας ρόλο έχει να μας προσφέρει τόσες θερμίδες, τόση ενέργεια δηλαδή, όσοι χρειαζόμαστε για να λειτουργήσουμε μέσα στην ημέρα. Άρα, καταναλώστε λιγότερες ή ίσες θερμίδες με όσες σκέτε, αν πραγματικά θέλετε να κρατήσετε το πάχος μακριά σας, αν πραγματικά βάζετε στην ουσία την υγεία σας πάνω απ' όλα.